ιατρικής θεραπείας σε περίπτωση ανάγκης, ενώ μαθαίνω πως υπάρχει ένα ύποπτο κρούσμα, όχι επιβεβαιωμένο, το οποίο είναι στην Καστοριά και ο άνθρωπος αυτός είναι σε επικοινωνία με τον ΕΟΔΗ, είναι στο σπίτι του, αλλά αυτή τη στιγμή δεν πηγαίνει στο νοσοκομείο. Εάν δείτε και το καινούριο ενημερωτικό σπότ του Υπουργείου Υγείας, λέει ενημερωνόμαστε, δεν φοβόμαστε. Και μια από τις οδηγίες είναι επικοινωνούμε με τον ΕΟΔΗ ή τον γιατρό μας, διαφορετικά παραμένουμε στο σπίτι μας. Από εκεί και πέρα, το Υπουργείο Υγείας έχει αναστείλει μέχρι νεοτέρας τις άδειες όλου του προσωπικού στο Υπουργείο Υγείας, στο ΕΟΔΗ, στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, προκειμένου το σύστημα να είναι θωρακισμένο και να μην υπάρχει περίπτωση να υπάρχει διασπορά του ιού. Να έχουμε δηλαδή μόνο αυτό το ένα κρούσμα ή όσο γίνεται λιγότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κρούσματα, τα ύποπτα που ακούμε καθημερινά, κάποια από αυτά, ναι, είναι κάποια ψευδούποπτα, όπως τα χαρακτηρίζει ο κύριος Τσιόδρας, κρούσματα, δηλαδή κρούσματα που φαινομενικά μοιάζουν, όμως πρακτικά δεν ταιριάζουν, όμως για λόγους ασφαλείας, ακριβώς επειδή μεταβαίνουν στα νοσοκομεία, πρέπει να γίνουν τα τεστ και της γρίπης και του κορονοϊού. Μάλιστα. Είναι ξαδερφάκια αυτά τα δύο, μοιάζουν πάρα πολύ τα συμπτώματά τους, όμως μέχρι στιγμής βγαίνουν αρνητικά και του Λαϊκού. Αυτό και της Κατερίνης που ακούστηκε και της Λάρισας.